Ξεκινούν οι εργασίες στο κληροδότημα Κωνσταντινούπολης και στα δίπλα κτίρια, εφόσον υπήρξε συμφωνία του ΟΠΑΚΠΑ με τους 11 συνειδιοκτήτες και έγινε η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σερών σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ, κύριο Γιάννη Γάτσιο, λόγω του ότι το κτίριο ήταν παλιό και υπήρχαν πολλοί συνειδιοκτήτε, έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση και συμφωνία και παράλληλα να γίνει μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σερών για το ποιε θα είναι οι εργασίε που πρέπει να γίνουν στα συγκεκριμένα κίνητα για την ασφάλεια των πολιτών. Όπω τόνισε, πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση και ανακαίνιση όλου του κτιρίου, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό το το κληροδότημα εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί συν... και είναι και διατηρηταίο. Αυτό που εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή, καλέσαμε όλους τους συνειδιοκτήτες για να ενημερώσουμε ότι θα προχωρήσουμε σε, κάποια, σε κάποιες εργασίες όσον αφορά την ασφάλεια του, του κτηρίου για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πτώση κάποιου, Κάποιο αντικειμένο από του πάνοροφους, Αλλά για να προχωρήσει ο οργανισμό σε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει η συνένεση όλων των συνειδιοκτητών και μάλιστα δεν είναι λίγοι. 11 και στα δύο ξεχωριστά αυτά ακίνητα. Ε... Το θα μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουμε εμείς πήραμε την πρωτοβουλία σαν οργανισμός γιατί εμεί εμείς έχουμε τον έναν όροφο. Τον άλλον όροφο είναι άλλος ιδιοκτήτης, το ισόγειο με τα καταστήματα είναι άλλοι ιδιοκτήτες. Σε κάθε περίπτωση ε, έχει γίνει μια μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για το Ποιε θα είναι οι εργασίε που θα πρέπει να γίνουν στου συγκεκριμένου χώρου, στα συγκεκριμένα ακίνητα για την ασφάλεια και μόνο την ασφάλεια σε αυτή τη φάση. Τα προβλήματα αφορούν τους σοβάδες. τι προβλήματα ακριβώς υπάρχουν. Κοιτάξτε, λόγω της α, παλαιότητας του, του κτηρίου, ε, ναι, υπάρχουν κάποια θέματα στους, α, στους σοβάδες. Ε, παλαιότερα το... Περσινό χειμώνα είχαν μπει και κάποια νερά από τη βροχή βέβαια αυτό το αποκαταστήσαμε άμεσα ε, αλλά κυρίως είναι για να μην πέσει κάποιο αντικείμενο κάτι από το κτίριο σοβάς ή οτιδήποτε μπορεί να πέσει και να χτυπήσει κάποιο άνθρωπο. είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν δεν είναι κάτι καινούριο αλλά όπως σας λέω επειδή είναι πολλοί συνειδιοκτήτε. Δεν μπορούσε ο οργανισμός που έχει ένα μέρος του κτιρίου να προχωρήσει σε οποιασδήποτε εργασίες αν δεν υπήρχε η συνένεση των συνειδιοκτητών. Αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα, καλώντας όλους τους συνειδιοκτήτες, κάποιοι, κάποιοι από αυτούς έχουν έρθει, όχι βέβαια όλοι, θα επαναλάβουμε την, τη συνάντηση αυτή στέλνοντας πάλι ε, πρόσκληση πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτές τις εργασίες που προανέφερα. Άμεσα τι εργασίες ε, απαιτούνται να γίνουν? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ε, σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας ε, θα μπουν κάποιες σκαλοσχές και κάποια προστατευτικά ούτως ώστε εάν πέσει κάτι να μην κινδυνεύσει κάποιο που περνάει από κάτω. Αυτό θα γίνει σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να γίνει κάτι ε, παραπάνω. Ε, αυτό βέβαια που ε, ψάχνουμε και μακάρι να βρούμε κάποιον τρόπο να αξιοποιήσουμε και να ανακαινήσουμε όλο το κτίριο αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο σε πρώτη φάση δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να τρέχει αλλά και για να γίνει οποιαδήποτε εργασία όπως σας είπα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι συνειδιοκτήτες και όπως σας είπα είναι αρκετοί, 11.